θα δούμε τώρα πώς φτιάχνουμε κανονικό καταπέλτη. Εδώ πέρα στην Ελλάδα μάθαμε το λέμε σφεντόνα, αλλά κανονικά λέγεται καταπέλτης. Σφεντόνα λέγεται εκείνο το οποίο είναι μόνο με ένα κομμάτι σκηνή και με μια πέτρα που το γυρνάς και το πετάς. Με αυτό δηλαδή που νίκησε ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα ξύλο, φρέσκο ξέρω δεν έχει σημασία, διχαλωτό, έτσι. Ένα κομμάτι ξύλο, όχι πολύ χοντρό, στο εδώ πέρα το πάχος. Και πάλι σαμπρέλα, που ξανατονίζω και πάλι, καλό είναι να βάλουμε ένα κομμάτι σαμπρέλα, μια λωρίδα σαμπρέλα μέσω κουτί επιβίωσής μας, γιατί κάνει για πάρα πολλά όπλα. Με τη σφεντόνα, με το καταπέλτη, μπορούμε να ρίχνουμε σε πουλιά, σε ψάρια και σε οτιδήποτε άλλο, σαύρες και τέτοια. Η μόνη διαφορά είναι, με σχέση με τα προηγούμενα όπλα, ότι παίρνει βοτσαλάκια μικρά, να τέτοια. Τα βότσαλα αυτά, θα κοιτάξουμε όσο αυτό εδώ πέρα το μέγεθος και όσο πιο στρόγγυλα γίνεται. Μικρές πετρούλες, όχι πολύ μεγάλες. Πάμε να κάνουμε μερικές βολές, να δούμε πώς ρίχνει σφεντόνα ο καταπέλτης. Μπερδεύομαι κι εγώ. Έτσι το μάθαμε. Το τοποθετούμε ακριβώς στο κέντρο. Το βότσαλο. Τεντώνουμε καλά και βλέπουμε το στόχο μέσα από τη διχάλα. Στην ευθεία. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το στόχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η πρώτη αστόχηση. Να γνωρίζετε, θέλει πάρα πολύ εξάσκηση αυτή ο καταπέλτης για να μπορείς να το χρησιμοποιείς σωστά. Είναι πολύ δύσκολος. Είναι και σκληρή σαμπρέλα, αλλά μπορεί και το πετάει μακριά. Πάμε στη δεύτερη. Να το, το πετύχαμε. Τρίτη πέτρα. Να το. Να ρίξουμε μερικές ακόμα. Τέταρτη, αλλά δεν έφυγε αυτή και πολύ καλά. Την ήθελα πιο δυνατά να φύγει.